Αυτό το κορίτσι ξεκίνησε από μακριά τη Θεσσαλονίκη, κολυμπούσε. Αφού κολυμπούσε, βαρέθηκε, είχε γίνει μουσκεμα, είχε ποτίσει δηλαδή, έγινε μοντέλο. Μετά από μοντέλο, έκανε παρουσία στην τηλεόραση και μετά το κορίτσι αυτό αποφάσισε να περάσει και στο τραγούδι. Δεν έχει περάσει καν προφανώς, γιατί μόνο καλό κάνει. Μόνο και να τη βλέπει, κάνει καλό. Δηλαδή, μπαπ, 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 και μόνο αυτό κάνει καλό. Σου φτιάχνει καλύτερη μέρα. Αλλά παρόλα αυτά, αρκετοί θέλουν να την πυροβολήσουν. Λέω και τι, άντε, πες μου εσύ δηλαδή. Τι σε ενοχλεί ένα κορίτσι να είναι μόνο του και να προσπαθεί, ξέρω, 10 χρόνια μόνο του σε μια ξένη πόλη να κάνει κάτι σε αυτή τη σεομπή. Τι σε πειράζει. Τι σε πειράζει να είναι σεξ. Τι σε πειράζει να έχει ωραία πόδια, τι σε πειράζει να είναι ψιλοκάβαλη, τι σε πειράζει να έχει υπέροχα μάτια και τι σε πειράζει να μαθαίνει να τραγουδήσει. Άμα δεν σε αρέσει, μην πα ακού, πήγαινε να ακού αυτό που θες, ρε. Τι σε πειράζει. Αλλά εδώ που ζούμε, όλα είναι. Αλλά εγώ είπα σήμερα να φορέσει ψηλά τα κούνια και να έρθει η Κατερίνα Στικούδη. Yeah, look at that body. Yeah, look at that body. Yeah, look at that body. Work it out, come on. Yeah, look at that body. Yeah, look at that body. Yeah, look at that body. And work it out when I walk in the spot. This is what I see. Εγώ για τα κούνια μίλησα και μου ήρθε με τι ερδιέλε. Ψηλά τα κούνια είναι το τραγούδι, λέει. Έτσι λέει το καινούργιο. Αυτό το ξέρω, ψηλά τα κούνια και πάλι θα φορέσει. Δηλαδή πρέπει να δεσμευτώ παντού. Όχι, μ' αρέσει. Με τα 15 πόντα. Γιατί κάνει έτσι λίγο τη μαθητριούλα και μ' αρέσει αυτό. Είναι, κάνει λίγο έτσι. Τι κάνει. Καλά είμαι. Τι γίνεται. Καλά, ξέρω εγώ. Ωραία τα πε πριν. Συμφωνώ μαζί σου. Α, σε ευχαριστώ με πάρα πολύ. 100% δεν έχω τίποτα άλλο να πω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί που σε ξέρω πάρα πολλά χρόνια. Με ξέρει πολλά η αλήθεια είναι. Μεγάλωσε λίγο, μπα, ίδια είσαι. Καλύτερη μου φαίνεσαι. Ναι, καλύτερη μου φαίνεσαι. Γυμναστική και διατροφή, κορίτσια. Σε παρακολουθώ και τελευταία εκεί πέρα με βιντεοκλίπ από εδώ, από εκεί, όταν βγαίνει. Άρχισε να γίνει και λίγο γυναίκα τώρα. Αυτό μάλλον πρέπει να. Αυτό μάλλον. Τώρα. Δεν μου λε, ο Γονίδης είπε ότι όλοι ασχολούνται με τα πόδια σου, α πούμε. Γιατί ασχολούνται με τα πόδια σου. Να μην ασχολούνται. Όχι όλοι. Τα καλύτερα είναι. Έχουν και άλλε ασχολίε. Ο κόσμο δεν ασχολείται. Έχει και άλλα εδώ. Μόνο με αυτό. Έχει και άλλα εδώ που τα λέω. Ο καθένα βλέπει ό,τι θέλει σε κάποιον. Δεν μου λες, οι Other View γράψαν το τραγούδι. Ναι. Στίχο μουσική. Μπας και τραγουδήσει με αυτούς τώρα που έφυγε η Κρυσταλλία, ε. Όχι, εντάξει. Όχι, απλά κάναμε αυτό το τραγούδι. Δεν πας για group. Όχι, δεν πάω για group. Και δεν ήταν κακή ιδέα όμως, γιατί είναι εξαιρετικά παιδιά και είναι πολύ ταλαντούχοι. Σαν να κάτι να έρχεται, σαν να κάτι να έρχεται, σαν να κάτι. Δεν μου λες, είσαι πάντα με R&B και λίγο ποπο R&B. Ή τώρα με τον Οικονομόπουλο στη Θεσσαλονίκη ρίχνει καμιά ζεμπεκιά, καμιά τσιφτετέλη και τίποτα άλλο. Γιατί κάνετε κάτι ντουέτα, μου πάνε. Ναι, κάνουμε μαζί με τις Μέλισσες και τον Νίκο και γίνεται χαμός. Και είναι πολύ... Τι τραγουδάς. Δηλαδή τώρα θα μας χευτιλήσεις, τι τραγουδάς. Όχι. Λέμε το θα σου το πω με στου τσατσά το σκοπό. Α, τέτοια. Τέτοια πράγματα. Πιο χαρακτηριστικά. Το κατάλαβα. Με στου τσατσά το και το κουνά. Και αν τραγούδι με το κουνά, υπάρχει. Όχι, βέβαια. Όχι, ναι, υπάρχει. Υπάρχει το σαν να μην υπάρχω. Ναι. Υπάρχει το σαν να μην υπάρχω. Υπάρχει, υπάρχει σαν να μην υπάρχω. Που κάναμε στο ίντερνετ, είναι street single. Θα κάνω δηλαδή τραγούδια που θα βγαίνουν μόνο στο ίντερνετ, όχι από κάποια δισκογραφική εταιρεία. Και κάποια από δισκογραφική εταιρεία επίσημη κυκλοφορία δηλαδή. Μάλιστα, εγώ σε είδα στο βίντεο κλιπ όμω μου κάνει το pin-up. Τι κάνω, αυτό το pin-up, παιδί μου πια. Σαν pin-up. Στο βίντεο κλιπ δεν είναι σαν pin-up. Ναι, έχει διάφορου ρόλου, εντάξει, ναι. Κάνει και το pin-up. Κάνω και το γλυκούλικο. Να κάνει το γλυκούλικο, δεν το έχει, μωρέ. Έλα, μωρέ, τώρα που δεν το έχω. Είπαμε, προσαρμοζόμαστε ανάλογα με το τραγούδι, ανάλογα τι λέμε. Ποιο DJ σε αρέσει στην Ελλάδα, πολύ. Α πούμε. Ο Βαλεντίνο. Ναι, καλό, ναι. Καλό. Ένα άλλο που κάνει και άλλα διάφορα και έχει απλά το όνομα DJ Ρίκο, σου λέει κάτι, το ξέρει αυτό. Καλό είναι κι αυτό. Σε τι. Σε πολλά πράγματα. Σε πολλά πράγματα. Βλέπω τον έχει εξερευνήσει, έτσι. Πού είναι το αστείο. Που λες πολλά πράγματα, αυτό. Εγώ νόμιζα για μουσική. Εγώ ρωτώ για μουσική και εσύ μου απαντάς για τα σεξουαλικά, για τα προσωπικά. Για... Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Στην εκπομπή δεν θέλω τέτοιες βλακίες. Είπα ότι είναι ταλαντούχος αυτό. Αυτό, γιατί εγώ έτσι πως κατάλαβα,
Πήγε να το πα μακριά το τρένο και δεν το δέχομαι σε αυτήν την εκπομπή, α πούμε. Μία παρατέρα το βράδυ, τέτοια πράγματα. Ναι, βάλε τα όρια, δεν κάνει, έχω ξεφύγει. Έχει ξεφύγει, εσύ. Έχει ωραία μάτια. Να είσαι καλά. Δεν το έχουμε ξαναπεί, ε. Όχι. Έχει ωραία μάτια. Και ωραία πόδια. Να είσαι καλά. Και ωραίε πατούσε. Θα γυρίσω εκεί που ξεκίνησα, μιλώντας μόνος μου, που μου είπες ότι δεν χρειάζεται να πεις εσύ. Πώς βλέπεις δηλαδή ότι ένα κορίτσι νέο βγαίνει εκεί πέρα, θέλει να τραγουδήσει. Δεν ξέρω τι μπορεί να πει ο καθένας, αλλά υπάρχουν αυτοί οι λεγόμενοι haters, ας πούμε, σε μισό, ας πούμε, να πας να σε βρίσουν, να σε αυτόσουν, τι θέλει και τραγουδάει, τι θέλει και κάνει. Άμα δεν ακούσουν, μην σε ακούν. Ας δεν είναι. Ας που θες. Ας δεν είναι. Εγώ τους αγαπώ. Πώς το ερμηνεύεις? Τι να υπάρχει ερμηνεία. Είναι ξανθιές αυτές. Δεν ξέρω. Εγώ ξέρω ότι δεν μπορούμε να αρέσουμε σε όλους. Αυτό ξέρω. Και ότι όταν κάποιος δεν γουστάρει κάτι, δεν το βλέπει, δεν το ακούει. Μετά πάμε στην αιμονή, πάμε στην εμπάθεια. Έχει πολλά πράγματα όλο αυτό. Όπως λέμε καμιά φορά ότι προφανώς. Δεν τραγουδάω στους καλά του Μιλάνου. Προφανώς. Υπάρχουν δύο όψεις ενός νομίσματος. Από μια μεριά, αν δεν ήσουν εντυπωσιακά όμορφο κορίτσι, δεν θα έχεις κάνει και αυτό που έχεις κάνει. Τέλος. Δηλαδή, πέρα από οτιδήποτε κάνει ο καθένας, η μούρη παίζει ρόλο. Δηλαδή, όλες εγώ θα ήμουν εδώ, δεν ήμουν έτσι. Έλα, αυτό. Λοιπόν, από την άλλη μεριά όμως, αυτό δεν δημιουργεί και έναν άποδο ρατσισμό? Ότι αφού είναι ωραίος, είναι και τούβλος. Άμα σου πω ότι πορεύομαι με όλο αυτό το πράγμα και δεν με ενοχλεί καθόλου, ίσα ίσα που πιστεύω ότι όταν θέλουν να σε βλάψουν και θέλουν να πούν κάτι κακό, ότι γυρνάει υπέρ σου κάποια στιγμή. Συμφωνώ. Συνεχίζω και δουλεύω και κάνω αυτό που αγαπώ με καλλιτέχνες όπως είναι ο Οικονομόπουλος, ο Γονίδης, οι Μέλισσες, η Ελικοκίνου. Εγώ πιστεύω το Γονίδη από όλους αυτούς γιατί έχει παρελθόν. Δηλαδή ο Γονίδης έχει χιλιόμετρα πίσω. Έχει δουλέψει με τον Γκλέιντι, με τον Σταν. Τα ξέρω, ρε κορίτσι μου, μην μου κάνεις αυτή τη στιγμή τώρα την παρουσίαση. Εγώ σε ρώτησα ένα άλλο πράγμα. Πας εκεί κάτω στην Κύπρο και σου λένε άσε το τραγούδι και γίναμε στο πορνό. Ξέρεις τι μ' άρεσε. Ότι, ξέρεις τι μ' άρεσε. Εμένα θα μ' άρεσε αυτό, αλλά άστο. Ότι κάνατε ένα βίντεο κλιπ μετά και το κανιβαλίσατε. Δηλαδή έκανε την παρουσιάστρα ειδήσεων και βάλατε το πανό. Βάλαμε το σημείο εκείνο. Το σημείο εκείνο. Στο μη το τραγούδι του Γκλέιντι. Ναι, ήταν κάτι, ας πούμε, όταν το βλέπεις χιουμοριστικά. Σαν κοριτσάκι δεν θες να κλάψεις όμως εκείνη την ώρα. Μπα. Καταρχήν δεν το είδα το γεγονός αυτό, δεν το κατάλαβα. Γιατί είχε πάρα πολύ κόσμο μέσα στο γήπεδο. Οπότε δεν κατάλαβε κανένας ότι έγινε κάτι τέτοιο. Ένας θαμώνας ανέβασε το βίντεο. Δεν ήταν ότι δηλαδή πήρε τόση. Ήταν ένα κομμάτι εκεί πέρα στη γωνία. Ήταν ένα κομμάτι 20-30 ανθρώπων, ξέρω εγώ. Αφού μπήκαν στη δικασία να γράψουν και μου κάναν και πανό και τα πλώσανε, μπράβο τα παιδιά να είναι καλά. Να είναι καλά. Αυτοί ξέρεις πόσους στίχους έχουν κάνει μουσικήμα για σένα. Ναι. Δηλαδή πριν βγουν και πούν αυτό, ξέρεις τι αποθυμένο είχανε με καμιά αφίσα. Εντάξει, υπάρχουν. Σε είχα ένα βίντεο. Σύφτες γι' αυτό. Βράζει το διάλογο. Σύφτες για όλα. Εγώ φταίω και για αυτό. Και για αυτό. Και για τους Κύπριους που λέγανε τι το σύνθημα. Όχι, αλήθεια. Έχω σκληραγωγηθεί τόσο πολύ που πια δηλαδή. Μέχρι και σατανίστρια με είπαν πρόσφατα. Τι? Ναι. Είσαι σατανίστρια. Με τα μάτια αυτά το βλέπω. Θέλω να σου πω ότι κάνω. Πρόσεξε, κάνω βουντού. Κάνεις βουντού. Καρφιτσώνεις. Στις ελεύθερες ώρες μου. Είσαι το καλύτερο κορίτσι το πιο έξυπνο και τα λοιπά. Μέχρι και αυτό ακούσαμε στο βίντεο κλιπ που κάναμε στα ψηλά τα κούνια. Που κάναμε μαζί με τη Ρίβα και τον Γιάννη Παπαδάκο, ότι υπήρχε σκοτεινά σημεία και τέτοια. Εντάξει, αυτά τώρα είναι αστεία. Δεν μπορούμε να ασχοληθούμε να δώσουμε βάση. Δεν μπορούμε καθόλου να ασχοληθούμε. Γιατί θα παντρέψω και θα βαφτίσω το καλοκαίρι και θα με κοιτάει που πα στραβά. Δεν μπορεί ένα παπά να πιστεύει ότι εσύ είσαι έξω από εδώ. Α κάνω εγώ για καλό και για κακό. Εντάξει, τα έχω ακούσει όλα από εδώ. Για καλό και για κακό. Κατάλαβε. Μην μα λέει και τίποτα. Λοιπόν, από ό,τι κατάλαβα, είσαι ερωτευμένη. Σου πάει μια χαρά τα πράγματα με τον DJ. Φιρφυρίκο. Ρίκο. Τραγουδάει Θεσσαλονίκη. Πάτε και μια χαρά. Όσον αφορά αυτό το πρώτο, δεν θέλω να το πουλήσω, γι' αυτό δεν απαντάω. Το ξέρω. Το λέω εγώ. Δεν γουστάρω. Τι να πουλήσουμε, ωραία. Δεν γουστάρω. Δεν το ξέρουν, ναι, γκαβί είναι. Ό,τι ξέρουν, ξέρουν. Θεσσαλονίκη σ' αρέσει τώρα που ξαναγύρισες μετά από τόσα χρόνια. Εντάξει, έχω. Πού μένεις τώρα, εκεί. Δεν μένω με τους γονείς μου, γιατί τα ωράρια μου είναι περίεργα, αλλά τους βλέπω συχνά. Τους βλέπω συνέχεια δηλαδή όποτε πηγαίνω πάνω. Έχω πολύ ωραίες αναμνήσεις από αυτή την πόλη. Έχω περάσει πολύ ωραία παιδικά χρόνια. Σε βλέπω να χαλαρώνεις πάντως. Μπράβο, πολύ χαίρομαι. Είμαι πολύ καλά. Νομίζω ότι είμαι στην καλύτερη μου φάση. Είναι ο έρωτας. Δεν είναι μόνο τα προσωπικά, είναι όλα μαζί. Γενικά και το τελευταίο μου τραγούδι πηγαίνει πολύ καλά και μόλις κυκλοφόρησε ούτε 15 μέρες δεν έχει. Να αρχίσουμε να σε βρίζουμε. Αν δεν με βρίζουν, λέω κάτι δεν κάνω λέω, σωστά. Αυτό είναι σιγούρι. Κάτι δεν κάνω σωστά. Μα εγώ όμως θέλω να ακούσω τα ψηλά τα κούνια, γιατί το είδα μόνο σε YouTube.
Και θέλω να το δω σε live πιο. Εντάξει, λοιπόν. Με φοράς και λιγότερο από εκεί. Τι εννοείς, δεν φοράω ψηλά τα κουνιά? Όχι, για να είμαστε στο ίδιο επίπεδο. Όχι, και παρακάτω, βλέπω έχουμε. Λέω για να είμαστε στο ίδιο επίπεδο, δεν φοράω ψηλά τα κουνιά. Τι λες καλέ, θα μας βγεις και πιο ψηλά. Τι λες μωρέ, τι λες καλέ. Κατάλαβες, γι' αυτό λέω, δυστυχία του να είσαι γυναίκα. Γιατί? Πρέπει να είσαι όλη την ώρα έτσι. Μας αρέσει. Ενώ, κοίταξε εμένα. Που είμαστε κορίτσια. Παιδιά. Δεν μας αρέσει που είμαστε γυναίκες. Ρε μάγκες, θα ρωτήσω εγώ. Σήκω πάνω. Ρε αγόρια, τι θέλετε να βλέπετε από τα δύο, εμένα ή το κορίτσι? Σταμάτα. Ευχαριστώ, μανάδε. Εγώ ευχαριστώ. Για πάμε λίγο, παιδιά, για πάμε λίγο χέρια ψηλά, δώστε μου λίγο ρυθμό, και... σου έχει απομείνει, μόνη πια δεν θα είμαι μαζί σου. Το παρελθόν μου σβήνει κάθε υπόσχεσή σου. Ψεύτικη έχει γίνει τώρα το φίλι σου. Πια δεν με τη λύγει. Τώρα ό,τι κι αν κάνεις δεν είναι αρκετό. Κάπου φτάσαμε εδώ, θα φύγω πρώτη εγώ. Τώρα ό,τι κι αν λες δεν σ' ακούω ξανά. Σ' άλλο επίπεδο είμαι σε τα κούνια ψηλά. Δεν μπορείς να με φτάσεις. Σ' άλλο επίπεδο είμαι κι εσύ πιο χαμηλά. Δεν μπορείς να με φτάσεις. Πιο καλά να ξεχάσεις. Σε τα κούνια ψηλά. Για πάμε λίγο και... Τα κούνια κατέλαζε στον αέρα μου. Και θα μ' ακούσει να διασκεδάζω κάθε μέρα μου. Είχες πει πως μου έχεις αδυναμία. Σε νοιάζει μόνο το έχω καμία. Είναι τον ημία. Τώρα μία και καλή αλλάζω τη ζωή μου. Καταρχή μου πραγματικότητα. Σου ψέμα μου σε μένα. Μ' αρέσει αφεντικότητα. Τώρα ό,τι κι αν κάνεις δεν είναι αρκετό. Κάπου φτάσαμε εδώ. Θα φύγω πρώτη εγώ. Τώρα ό,τι κι αν λες δεν σ' ακούω ξανά. Σε... Δεν μπορείς να με πιάσεις. Και εσύ πιο χαμηλά. Πιο καλά να ξεχάσεις. Άλλο επίπεδο είμαι σε τα κούνια ψηλά. Αυτό ήταν το κορίτσι μας, η Κατερίνα Στικούδη, και αυτό ήταν και το υπέροχο. Τα ψηλά τακούνια που δυστυχώς δεν τα φόρεσε, γιατί θα μας έριχνε, λέει.